Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για του πληστηριασμού. Τώρα κοντά μα ο κύριο ε, Χρήστο Θεοδωρίδη, είναι δικηγόρος. Καλησπέρα σα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Άγγελο ε, Βουράκη, βέβαια, διότι πάρα πολλή συζήτηση έχει γίνει για του ε, πληστηριασμού, με ποιο νόμο γίνονται και αν γίνονται. Και, και με αφορμή συνθήκες. την πρόσφατη απόφαση Άκρινος. του Αρείου Πάγου, την οποία παρουσιάσαμε. Όπου έδειξε ότι κάποιες εταιρείε οι οποίες έχουν πάρει δάνεια τραπεζών, τα γνωστά σε όλους μας φαντς, mm -hmm. δεν έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν στα δικαστήρια. Πρόσφατα Πρόσφατη απόφαση. Το θέμα είναι ότι έχουμε καλέσει τον κύριο Θεοδωρόπουλο εδώ για να μας εξηγήσει ο δανειολήπτης, τον οποίο πάει μια τράπεζα, να του βγάλει διαταγή πληρωμής, να του βγάλει το σπίτι σε πληστηριασμό ή και αν, κάνει ακόμα έχει βγει σε πληστηριασμό και το έχει πάρει κάποιο άλλος, τι μπορεί να κάνει. Κύριε Θοδωρόπουλο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πράγματι, είναι ένα ζέον ζήτημα με την έννοια ότι πάρα πολλέ χιλιάδε δανειολήπτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό το φόβο και τον κίνδυνο απώλεια περιουσία, πολλέ περιπτώσει ακόμα και τη κυρία κατοικία του. Ε, το ζήτημα έχει προκύψει επειδή, για να το πούμε απλά στον κόσμο, υπήρχε ο νόμο 3156 του 2003, ένα νόμο ο οποίο στα τότε. Ανθίζουσα τότε η οικονομία κτλ. Στα τότε mm -hmm. δεδομένα, επέτρεπε στα φαντ να έρθουν στα πλαίσια τη τριτλοποίηση απαιτήσεων να μεταβαστούν οι απαιτήσει και να κάνουν ενέργειε διαχείριση. Το 2015, εν μέσω μνημονίων, ένα νέο νόμο 4354, ακριβώ για να αποσυμφορήσει τι συστημικέ τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια, επέτρεψε στι εταιρείε. Ε, απόκτησης και διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις να αγοράσουν τα δάνεια ναι. και να τα αναθέσουν στα φαντ σε αυτέ τι εταιρείε. Τώρα λοιπόν, με το, με το καθεστώ του 2003, δεν επιτρέπεται αυτά τα φαντ να κάνουν διαδικαστικέ δικαστικέ ενέργειε. Δηλαδή... δηλαδή, να εκδίδουν διαταγέ πληρωμή, να εκδίδουν προγράμματα πληστηριασμού, να επισπεύδουν πληστηριασμού. Αυτό το οποίο του επιτρέπει να κάνουν εξώδικε ενέργειε. Δηλαδή, εξώδικα. Συγνώμη δηλαδή, διαταγέ δηλαδή, 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 πληρωμή μπορούν να μα βγάλουν και χειρό Ακριβώ. Δηλαδή. δηλαδή, 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 πληρωμή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή ε, το κρίσιμο ποιο είναι. Τα funds τα οποία νομοποιούνται με το νόμο του 2003 ναι. και έχουν ξεκινήσει προγράμματα πληστηριασμών. Έχουμε καταθέσει οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με το αντικείμενο ανακοπέ. Τα δικαστήρια τη ουσία, τα πρωτοδικοί και τα εφετία έχουν δικαιώσει του δανειολήπτε. Ανακόπτουν, ακυρώνουν τι διαταγέ πληρωμή και του πληστηριασμού. Αυτό λοιπόν το θέμα πήγε Όπω είπατε και εσεί, στον Άριο Πάγο, που είναι το ακυρωτικό δικαστήριο, και με δύο αντιφατικέ αποφάσει. Η πρώτη απόφαση, 822, πράγματι δικαίωσε του δανειολήπτε και είπε ότι πράγματι αυτά τα funds δεν νομιμοποιούνται να κάνουν δικαστικέ ενέργειε, να το πω πολύ απλά, πληστηριασμού. Και μια μεταγενέστερη απόφαση του Άριου Πάγου, δυστυχώ αντιφατική, η οποία είπε ότι επιτρέπεται. Αυτό λοιπόν σήμερα. Μισό λεπτό, άρα... γιατί. Με... Του τώρα ποιο κάνει. Αυτές οι εταιρείες... Γιατί το 90% του κάνουν τα φαντ. Ακριβώ. Οι εταιρείε διαχείριση. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι αυτέ οι εταιρείε διαχείριση, κάποιε εξ αυτών έχουν νομιμοποιηθεί με τον νόμο του 2003, μάλιστα. οι οποίε δεν του δίνει το δικαίωμα να ενεργούν αυτέ τι δικαστικέ διαδικασίε. Μόνο σε κάποια φαντ τα οποία νομιμοποιήθηκαν με ένα νόμο του 2015. Έχω. Ο νόμο μάλιστα του 2015, για να γίνει πιο ελκυστικό στι εταιρείε τα φαντ να έρθουν να εκπληστηριάζουν, υποχρέωνει τι αρχικέ τράπεζε. Τι γνωστέ τράπεζε, mm -hmm. τι συστημικέ να το πούμε, πριν αναθέσουν τη διαχείριση σε αυτά τα funds, να αποταθούν στου δανειολήπτε και να του προτείνουν διακανονισμού του δανείου του. Mm -hmm. Αυτό στι πλήστε των περιπτώσεων δεν έχει γίνει. Γιατί εν μία νυχτή οι τράπεζε μεταβίβασαν τι απαιτήσει στα funds mm -hmm. και πλέον τα funds που κάνουν του πληστηριασμού έχουν πάσχει από εσά. Άρα τώρα γυρίζουμε πίσω, δηλαδή πάμε πάλι Αυτό... στο διακανονισμό μεταξύ Α... τη τράπεζα και του δανειολήπτη, παρακάμπτοντα το fund που έχει. Αυτό, αυτό βέβαια απαιτεί να κάνουν κάποιε ενέργειε οι δανειολήπτε. Η ανακάλυψη αφορά μόνο τα φαν και τι εταιρείε διαχείριση του 2003. Σωστά. Τα περισσότερα δάνεια δεν τα έχουν αυτέ οι εταιρείε. Όχι, είναι μεγάλε χρήσει, είναι, είναι πολλέ μεγάλα ονόματα, πολλές, δεν τα λέμε. Παιδιά, συγγνώμη, επειδή το, το, κοίταξα λίγο το θέμα. Τα περισσότερα δάνεια τα έχουν πάρει εταιρείε από το 2015 και μετά. Το... Και πολλέ περιπτώσει οι εταιρείε του 2003, που λέτε, έχουν συνεργασία με τι εταιρείε του 2015. Αυτό είναι αληθέ. Το ζήτημα ποιο είναι ότι μεταξύ των προϋποθέσεων τα φαντς ναι. να κάνουν νόμιμα έγκυρα πληστηριασμού είναι να συγκοινοποιούν στο δανειολήπτη τα νομοποιητικά του έγγραφα. Να γνωστοποιούν δηλαδή στον κύριο Κούτρα επί τη βάση ποιων συμβάσεων μεταβίβασης απαιτήσεων και διαχείρισης νομοποιούνται να κάνουν τον πληστηριασμό. Ναι. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές πλημέλειες τις οποίες πρέπει οι δανειολήπτες με την κατάθεση ανακοπών στα δικαστήρια, ουσία, στα πρωτοδικεία, στα ελληνοδικεία, να τι αναδείξουν έτσι ώστε να ακυρώσουν τον πληστηριασμό Απλώ, εγώ, εγώ τι θέλω να, να είμαστε καθαροί. Πρέπει να πούμε συγκεκριμένα σε ποιου δανειολήπτε απευθυνόμαστε. Ε, για γιατί νο... δεν, απευθυν, δεν απευθύνεστε. Στο σύνολο. στο σύνολο. Για να το πω πολύ απλά, γιατί είναι γνωστέ αυτέ οι εταιρείε. Και εννοώ, δεν δε, δε θέλουν να δημιουργούνται προσδοκίε σε κόσμο ότι ε, μπορούν να ακυρώσουν τον πληστηριασμό του και τα ολαιπωρηθούν. Όχι γιατί και εγώ με φάντ, δεν δίνω μία και δεν με ενδιαφέρει. Φαντάζομαι. <συσίλω> ε, δεν θέλω να ταλαιπωρηθεί ο κόσμο. Αυτό θέλω να. Να το, ξεκαθαρίσουμε. να το, να είμαστε καθαροί. Νόμως, να αυτό. το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ναι. δεν μπορώ προφανώ να μιλήσω επωνίμω για φαντ. Τα Προφήνες. μεγαλύτερα φαντ τα οποία αυτή τη στιγμή βγάζουν Ακίνητα σε πληστηριασμού, υπόκειται στην περίπτωση που συζητάμε, η οποία έχει δικαιωθεί και στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο του Αριού Πάγου και αναμένεται με ενδιαφέρον τον Ιανουάριο, επειδή παρέπεμψε ο Αριού Πάγο ενώπιση των αντιφατικών αυτών δύο αποφάσεων, mm -hmm. στην Ολομέλεια του Αριού Πάγου. Και τέλο Ιανουαρίου θα αποφασίσει πλέον η Ολομέλεια του Αριού Πάγου, επειδή είναι ένα ζήτημα μείζονο κοινωνικού ενδιαφέροντο. Θέλω να διευκρινίσω. Αυτοί που υπάγονται στι εταιρείε του Τρία και έχει βγει το σπίτι του σε πληστηριασμό, έχει κάνουμε. πάει σε νέο ιδιοκτήτη. Έχουν δυνατότητα να κάνουν κάτι. Ε, να το πω πολύ απλά. Ε, έχουμε καταθέσει και το δικό και πάρα πολλοί συνάδελφοι που ασχολούμαστε με το αντικείμενο ανακοπέ και σε πληστιασμού που έχουν ήδη ευοδοθεί έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν έχει μετά... αλλάξει χέρι για Ακριβώς, τα σπίτια. Στου δηλαδή. πλειοδότε, στου εκπληστριαστέ και ε, πλέον. Έχουμε καταθέσει ανακοπέ για να ακυρωθεί και να επανέλθουμε στην πρώτερα κατάσταση. Το οποίο δηλαδή. πάντως... δεν θα το ξέρουμε όμω αν δεν βγει η τελική απόφαση. Του... Κοιτάξτε, έχουν βγει πάρα πολλέ αποφάσει ασχέτω τη ολομελειακή του Αριοπάγου, οι οποίε ναι. δικαιώνουν δανειολήπτε. Όχι, έχουν αν να ακυρωθεί. Ε, δικαιώνουμε ε, δικαιώνουμε ε, δικαιώνουμε. Ε, ε, έχει σημασία η απόφαση του Αριοπάγου. Γιατί σε μια έχει... περίπτωση, αν πει όχι, παιδιά, τα, ε, ε, είναι το θετικό σενάριο για του δανειολήπτε. Υπάρχει και το αρνητικό σενάριο. Όπω είπα, ακριβώ για να είναι σαφέ και στον κόσμο που μα ακούει και να μην γίνει τεχνική συζήτηση, έχουν βγει δύο αντιφατικέ απο... αποφάσει. Εφόσον το ζήτημα έχει πάει στην ολομέλεια του Αρίου Πάγου, που είναι το ανώτατο δικαστικό επίπεδο, ναι. αυτό το οποίο θα αποφασίσει η ολομέλεια του Αρίου Πάγου με τα δεδομένα, και φρονώ ότι θα αποφασίσει υπέρ των δανειοληπτών, γιατί είναι πολύ χονδροειδεί οι πλημέλειε που πάσχουν mm -hmm. οι... τα προγράμματα πληστηριασμού των funds ε, ό,τι αποφασίζει ο Ολυμπιακή Ελεκτρονική Πάγο θα είναι και ο τροχοδείκτη για όλα τα δικαστήρια από εδώ και πέρα για τι ανακοπέ που έχουν καταθεί. θα αυτή καταδιώνουν. η απόφαση θα ισχύει ενιαία. Επειδή έχει πάει στην Ολυμπιακή του Αρυπάγου, θα είναι ένα νομολογιακό προηγούμενο. Ακριβώ το οποίο θα δείχνει σε όλα τα δικαστήρια πώ πρέπει από εδώ Νομοθετικά και πέρα να πάει. μπορεί να λυθεί το θέμα. Το... Αν και ο Υπουργό νομίζω είπε ότι δεν πρόκειται να πάρει σχετική θα... νομοθετική πρωτοβουλία. Το ζήτημα τη mm -hmm. νομοθετική ρύθμιση του ζητήματο έχει το ζήτημα τη αναδρομικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ο νομοθέτη αποφασίσει σήμερα να Πάρει θεραπεύσει την, να το θεραπεύσει θέμα. το θέμα. Προφανώ δεν θα το κάνει αναδρομικά, αλλά θα το κάνει για το μέλλον. Θα είναι εξαιρετικά ανεπειικέ για του δανειολήπτε, οι οποίοι έχουν προσφύγει δικαστικά και έχουμε πάμπολε αποφάσει δικαστηριών ουσία που του δικαιώνουν να έρθει η νομοθέτηση και να ομοθετήσει αναδρομικά. Και να πει ότι αυτέ οι πλημμύρε. Άρα στην παρούσα φάση μπορούν να ανακόψουν τουλάχιστον τι πλημμύρε και να δουν τι θα γίνει. Μπορούν και πρέπει να ανακόψουν την όλοι όλοι. Ε, βέβαια, για να μην είμαστε, επειδή εγώ είμαι ένα δικηγόρο, ο οποίο ο κάθε Δανιλίου πρέπει να αποταθεί στον πλειοξύριο δικηγόρο του. <Τάξε> να το. κάνει τί, τον ε, έλεγχο του φακέλου και α, να το πει. Αν εγώ, να παίρθει, εμένα που έχουν βγάλει το σπίτι στο σφυρί. Ένα φαντ. Φαντ. Ναι. Που το έχει βγάλει. Και είναι σε διαγώ... Ε, μπορώ να κάνω ανακοπή. Ναι. Είτε του 3 ή του 15. Ακριβώ. Και να, Άρα και να... μιλάτε για όλους, και... δεν υπάρχει αυτή... Ε, επαναλαμβάνω, οι εταιρείε του 3 είναι οριζόντιο, αλλά και οι εταιρείε του 15, επειδή ακριβώς όπως σας είπα έχουν ε, προβλήματα στον τρόπο που κοινοποίησαν τα νομοποιητικά τους έγγραφα, Δηλαδή δεν έχουν ενημερώσει έτσι ναι. όπως πρέπει. Και πρέπει με τον... 15, Πάσχουν δηλαδή. και του 15. και του 15. Άρα το κρίσιμο για τους δανειολήπτες για να βγει και κάτι χρήσιμο για πολλούς Άρα έτσι όπως μας τα λέτε τεινάζουν στον αέρα. Ναι, είναι ένα θέμα τεράστιο ενδιαφέροντος. Γι' αυτό και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει κάνει και άλλοι φορεί βέβαια, απλά επειδή είμαι μέλο του κυρίου Σουλοαθηνών, έκανε και παρέμβαση στην Ολομέλεια του Αριού Πάγου υπέρ των δανειολήπτων. Και τον το θοβίωσα τον Ιανουάριο με την οριστική απόφαση και είναι οριζόντια, όπω είπατε. Θα έχουμε Ας, έναν ενδείκτη αφά. πολύ ισχυρό πώ πρέπει πλέον να εφαρμόζεται. Πότε βγαίνει η οριστική αφήση. απόφαση, είπατε. Έχει yeah. παραπενθεί στα τέλη του Ιανουαρίου του 2023 στην Ολομέλεια του Αριού Πάγου και η Ολομέλεια του Αριού Πάγου βεβαίω αποφασίζει, δεν υπάρχει. Και μετά πρέπει να τα πάρει πίσω ο δανειολήπτη το φαντ. Πο τώρα λέμε. Το σπίτι. Μα αν ακυρωθεί ένα πληστηριασμό. Και δεν το θα, θα ευδοκιμήσουν οι ανακοπέ. Θα επαναφερθεί το σπίτι στα, στα, χέρια του αρχικού οφηλέτη. Ο, ο πλειοδότη θα πάρει τα χρήματα που έδωσε στη διαγωνιστική διαδικασία. Εντάξει, αυτό αν έχει γίνει ο πληστηριασμό. Λέω τώρα ότι δεν γίνεται. θα δε... ακυρωθεί ο πληστηριασμό. Θα πλειστηριασμός. ο Ακριβώ. Ακριβώς. Δεν θα εκπληστηριαστεί το ακίνητο. Και γίνεται και σήμερα που μιλάμε. Και Γιατί μετά Η διαδικασία μετά ποια είναι. Η Έρχεσαι διαπραγμάτευση με το φαντ οι τρόποι για έναν δανειολήπτη είναι πολύ. Γιατί δεν ανήκει στην τράπεζα πια το Ακριβώς. δάνειο. Ακριβώ. Ούτω ή άλλω υπάρχουν δύο νομοθετήματα. Ο κώδικα διοντολογία τραπεζών, ναι. που ε, ουσιαστικά παροτρύνει τον δανειολήπτη να έρθει σε διαπραγμάτευση με το φαντ. Και υπάρχει και ο εξοδικαστικό μηχανισμό, ένα νόμο του 2020, 4738, mm -hmm. ο οποίο μέσω τη πλατφόρμα τη Γενική Γραμματεία Διαχείριση του Ιτικού Χρέου πάλι παροτρύνει τον δανειολήπτη να έρθει συνολικά με όλου του δανει, δανειστέ του σε μια διαπράγματευση και να φτιάξει ένα σχέδιο αναδιάρθρωση. Επιμήκυνση, κούρεμα, όλε αυτέ τι δυνατότητε που μπορούμε να επιτύχουμε. Είναι να είστε καλά, Γιατί το ραντεβού μα είναι πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.